Στα ζητήματα της υποχρηματοδότησης της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και στη λεθρομετανάστευση, εστίασε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 42η Γενική Συνέλευση της Διάσκεψης Περιφερειακών Ισιωτικών Περιοχών, CPMR-CRPM, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στην Νούμεα της Σουηδίας. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου αναφέρθηκε στη μειωμένη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξομοίωσή της με ανεπτυγμένες περιφέρειες, μη λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει καθοριστικά τα τελευταία χρόνια τις κοινωνικο-οικονομικές δομές της περιοχής, κατάσταση που αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη και την ευημερία της. Για τη λεθρομετανάστευση, το μεγάλο ζήτημα με το οποίο έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε πως το πρόβλημα δεν είναι της περιφερειάς μας, ούτε ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, καθώς το Νότιο Αιγαίο είναι το βορειοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και τα φυσικά της σύνορα. Ενδεικτικά ανέφερε τη δραματική αύξηση εισρωής παράνομων μεταναστών στην περιοχή μας, οι οποίοι το 2013 ανερχόντουσαν συνολικά σε 1.863, ενώ μόνο έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2014 αφήχθησαν στα νησιά μας 8.624. Μέσα από τη σημερινή συμμετοχή και ομιλία μου στην 42η Γενική Συνέλευση της CPMR-CRPM, ήθελα να κάνω τους Ευρωπαίους εταίρους μας κοινωνούς του μεγάλου ευρωπαϊκού προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Τα νησιά μας είναι ανοχήρωτα μπροστά στην αθρώα έλευση των παράνομων μεταναστών. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να πάρει μεγάλες αποφάσεις και να αναλάβει δράση ουσιαστική, έτσι ώστε και να επέλθει μια λύση βιώσιμη και αποτελεσματική. Λύση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αποτελούν και τελικό προορισμό αυτών των ανθρώπων. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, η ελληνική χρηματοδότηση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της άνησης κατανομής τους απορρέει από την απόκληση της πραγματικής εικόνας της οικονομίας των νησιών μας με αυτή των δημοσιονομικών δικτών. Για να τερματιστεί αυτή η αδικία στην κατανομή, η Ευρώπη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να εξετάζει κατά περίπτωση τις περιφέρειες και να γίνει πιο ευέλικτη στη διάθεση των πόρων προς αυτές, καθώς και λόγω των ειδικών περιπτώσεων και λόγω της νησιωτικότητας και δι' στη δική μας περίπτωση χρειάζονται άλλη προσέγγιση. Δυστυχώς στο παρελθόν δεν έγινε ποτέ και σε κανένα επίπεδο καμία παρέμβαση για αυτό το θέμα από τους άμεσα ενδιαφερομένους, δηλαδή την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, γεγονός που λειτουργήσε εις βάρος των νησιών και των νησιωτών μας, δήλωσε ο κ. Χατζημάρκος. We'll be right back.